Καλησπέρα, Inglourious Nerds. Γιονύσης και Γρηγόρης. Σήμερα παίζει Διονύσης. Συνέχεια Call of Duty. Εκεί είναι η κάμερα. Εκεί. Ναι, sorry. Εκεί, εκεί, για εκεί το μικρόφωνο. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παίζει Διονύσης. Θα δούμε τι θα γίνει πάλι. Από εκεί που είχαμε μείνει περίπου, είχαμε πεθάνει 350 φορές πάλι. Οπότε σήμερα πάμε να δούμε τι θα πεκάνουμε. Ξεκινάμε. Μα θες να χαμηλώνεις και λίγο τη φωνή. Όχι, ποιο. Από το κουμπάκι αυτό. Μιλήσω. Α, θα μιλήσω. Οπ, με σαμποτάρει. Πέθανα. Πέθανα. Όχι, δεν πέθανα. Είσαι ο τηλεφωνός. Πέθανα. Εντάξει, ωραία. Με σαμποτάρει. Μία καλή αρχή, καλή αρχή. Μπράβο μας. Παίρνουμε. Λοιπόν, με το middle, πώς το λένε. Ναι, από αυτό. Middle mouse button. Πετάς τη χειροβομήτα πίσω, να ξέρεις. Με το G λέει εδώ. Ή το G, το ίδιο είναι. Το είδαν αυτά τα παιδιά ή... το είδαν στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν έχει σημασία. Θα το δουν ξανά. Το γαλανομάτι θέλουμε. Το γαλανομάτι ο φίλος μας. Σκατόφατσα είναι, δεν μου αρέσει. Σου έχω ξαναπεί αυτό. Ναι, εντάξει. Πώς περπατάνε ρε φίλοι. Ο άλλος δεν είναι από το Civil War που έκανε τον τέτοιον. Τον... το μαύρο, μωρέ, με το... το Falcon. Σωστός. Θα μπορούσε. Για να δω φτεράκι, του πάει. Είδες το Overwatch. Μιλάμε τρελάθηκα, έτσι. Έχω λιώσει αυτές τις λίγες μέρες που έχει το beta. Το βιντεάκι που ανέβασες. Εντάξει. Δεν πολύ χάρηκες, ε. Εγώ πολύ χάρηκα, μάλακα. Κόλλο χάρηκα. Δεν το έχω καθόλου με τέτοια. Α. Πάει ο ήχος. Όχι, δεν πάει ο ήχος. Έφαγες grenade γι' αυτό. Κουφάθηκες. Αλλά εκεί που είσαι δεν μ' αρέσεις πολύ. Με το Q το κάνεις αυτό, αλλά σε ανθρώπους. Άνθρωπος ήταν αυτός. Ναι, νομίζω. Εντάξει. Βλάσω στο λέω, ρε παιδί μου. Πολύ ρομπότ, ρε μαλάκα. Ωραία φάση, του κόψε το χέρι. Το χέρι, τέλος πάντων. Κάτσε λίγο κάτω από τη σκάλα. Σαν τον πυροδήμο. Βοπ. Ε, φίλε, τι έχουμε βάλει το hard και δεν έχει ανεφοδιασμό. Κάνει εντύπωση. Τώρα από τα βασικά είναι τώρα ολογράμματα. Ούτε τέτοια δεν έχεις τώρα. Πήραμε. Για άλλαξε όπλο. Α, έχεις ρε. Οπ, κάτι δεν πάει καλά. Πεθάνεις, ε. Πάρε το σιγά σιγά, ξέρεις. Ξέρω. Στην πρώτη ευκαιρία πεθαίνω. Μπούμ. Χαλάς πολλές σφαίρες. Γιατί τις πληρώνω? Όχι, αλλά δεν θα τις έχεις σε λίγο. Με μπουνιές θα τους βγάλεις. Α, θα το πάμε... με knife, ξέρεις. Τι, αλλά πάμε... δεν έχεις knife πάνω. Μελί μόνο. Με μελί, ναι. Να, έχουμε ρε, να φαδιάσουμε εδώ. Έλα, κολλοφάρδε. Α, εδώ ήταν που χάσαμε 500 φορές. Οπότε το νους. Πάτε και κανένα Q. Που είναι το ωραίος. Όπως πάει την προσοχή το Q. Βλέπεις. Αυτό έχουμε βάλει σαν perk. Τους είχαμε πρίξει την προηγούμενη φορά με τα perk, έτσι κι αλλιώς. Σιγά σιγά, ε. Την τελευταία φορά είδες τι είχαμε πάθει. Οι άλλοι εμφανίζονται γρήγορα, εγώ σιγά σιγά πάω. Οι άλλοι εμφανίζονται γρήγορα. Πού είναι ο πούστης? Fire που? Κάτσε ρε φίλε. Άμα ήταν να έρθουν μπροστά σου είναι και κρυμμένοι. Νάτος. Αλλά δεν είναι. Άμα κοίταγα από την άλλη πλευρά υπήρχαν καμία δεκαριά. Νάτος, νάτος. Σε χαιρετάει, ξέρω την πόρτα.
Αυτό που μου αρέσει ότι έχει ωραίο realistic. Όπα, 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 ξύλο. Πέτατη, πέτατη. Κρύψου, 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 κρύψου. Δεν το βαρέσει αυτό. Μου φάνηκε ενδιαφέρον. Να ακούσουμε. Ότι μπορείς, ρε παιδί μου, να βαρέσεις πίσω από τη γωνία. Βλέπεις. Με το πόδι. Και τον πετυχαίνει, όχι μόνο με το πόδι. Το πετυχαίνει, ας πούμε, και μέσα από μία πόρτα, ρε παιδί μου. Αυτό και αν είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ναι, αλλά εμένα δεν μπορούσα να με πετύχουν πριν. Σε πετυχαίνουν και εσένα, μην αγχώνεσαι. Εκεί που κάθεσαι πίσω από τη γωνία, έτσι λες, μαλάκα, πώς με βαράει. Κάτσε, μην πετύχεις το φίλο μας εδώ. Πω, ω. Να το, να το. Άλλη ρομπότ, ρε βούστη. Ω! Χώθηκα, ρε μαλάκα. Γιατί, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τον είδα λίγο μπροστά μου. Βάρα, βάρα. Ρε μαλάκα. Με το μεσαίο δεν πει. Α, με το βι. Θα το βρω, εντάξει, χαλάρος. Είμαι αυτό, είμαι αυτό, κοίτα. Α, κάποιο πάτσα πριν για τον ήχο, γι' αυτό το θυμάμαι. Κάτι παίζει. Τόσα κουμπιά έχει, ρε φίλε. Έρχεται, έρχεται. Τον περιμένουμε. Πολύ ρομπότ, ρε πούστη μου. Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα. Ένα καλωδιάκι. Ηλεκτρολόγος, να πάω να το φτιάξω. Πιάστο λίγο. Κάτι έχει, ένα χεράκι εκεί. Α, δεν θες να αλλάξεις. Α, για κάτσε λίγο να δούμε. Για να φτιάξεις τα δικά σου. Για να δούμε. Τα ξέρεις. Τι είναι τα. Αυτά είναι τα Cybernetic. Κοίταξε να δεις. Ή θα έχεις τα Cybernetic να νικάς τα ρομπότ, ή θα έχεις τα Chaos να νικάς τους ανθρώπους. Θες να βάλουμε τα ρομπότ. Δεν ξέρω τώρα τι έχει παρακάτω. Δηλαδή είναι και λίγο ρίσκο, δεν ξέρεις τι έχει η επόμενη πίστα, ας πούμε. Ναι, επόμενη okay. Εντάξει, θα το φτιάξουμε στο επόμενο. Εγώ λέω, άσε αυτούς τους ανθρώπους του. Είμαστε κοντά στα 20 level που λέει, τα κάνουμε multi εκεί πέρα τα πάντα. Δεν ξέρω, γίνεται. Στα 20 level τι λέει. Έτσι γράφει. Ότι υπάρχει δυνατότητα να. Σιγά μην είμαστε κοντά στα 20 level. Έτσι θα υπάρχει. Άμα σκοτώνεσαι 10 φορές την ίδια πίστα, δεν αθρίζεται. Κάτι που δεν έχω καταλάβει ακόμα, γιατί δεν το έχω ψάξει πολύ, είναι ότι. Ξύλο. Πάντα το ένα εδώ, αν θέλεις. Μπράβο. Στο κάνει thermal vision, οπότε μπορείς να τους δεις και μέσα από την ομίχλη, ας πούμε. Στον Battlefield πρώτη παγκοσμίου που θα βγει, ναι. Γι' αυτό είναι ένα παιχνίδι. Battlefield. Ναι, δεν το άκουσες. Πρώτη παγκοσμίου. Πρώτη παγκοσμίου. Πρώτη φορά, μαλάκα. Ωραία, δεύτερο παγκόσμιο και δεύτερο παγκόσμιο. Βάλε τέτοιο, βάλε vision. Με το ένα. Έπεσε το ένα. Το χάσαμε. με το ένα. Ωραίο. Αυτός... Πίσω από τον κουβά, ρε φίλε. Κότα. Εντάξει, μπορείς να το. Κάντε μερικά. Κι άλλες εγώ. Να το. Τα ανάστηλα. Hostile bots. Μπορείς να βγάλεις το ένα αν θέλεις, γιατί έχεις κολλήσει τον τοίχο. Λες. Οπ, κάτσε τώρα. Ξύλο, φύγε. Κάπου έχει γίνει μαλακία τώρα. Ωραίος. Κάπου έχει γίνει μαλακία, λέει. Έχει φάει σφαλιάρες και εγώ τρώει. Κάτι εκεί αριστερά σου σε βάραγε πριν. Είπαμε να του χέστημα, αλλά δεν έκλαψε ποτέ, φίλε. Του χέστημα, αλλά πρέπει να από τις πιο σοφές ατάκες αυτή, ε. Ωραία στιγμή βρήκε να γεμίσει, μαλάκα. Λοιπόν, αυτό. Φύγε. Αυτό που έλεγα. Φύγε. Είναι ότι. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι σίγουρος. Μ' αρέσει αυτό που βγάζεις τώρα. Ότι. Είναι διαφορετικό το όταν είσαι online και διαφορετικό το campaign όταν είσαι offline. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Δεν ήξερα ότι μπορείς να παίξεις campaign online μόνος σου, ρε παιδί. Μόνος σου, πάλι single player. Αλλά να είσαι online συνδεδεμένος. Να πας 5 level. Ναι, σαν cooperative. 25, όχι, χωρίς cooperative. Α, χωρίς cooperative. Μόνος σου. Απλά είναι online, ας πούμε, είσαι συνδεδεμένος. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Γιατί. Τώρα που είναι μέσω Steam όλα, δεν παίζει ρόλο αυτό. Κοίταξε να δεις, επειδή είχα κάτι πρόβλημα με το ίντερνετ,
Όταν ήμουν online, έπρεπε να έχουμε διαλέξει το άλλο. Πάτε και κανένα Q, αν θέλεις. Δεν σε άκουσα, μη σου πω ψέματα. Α, έβαλες και τα δύο. Ναι, το έκανα. Ωραία. Ωραία, θα μιλάω μόνο μου και θα πω αυτό που θέλω να πω. Θα συμφωνώ. Συμφώνησες, ναι. Επειδή λοιπόν είχα προβλήματα με το ίντερνετ, για να τα ακούνε και οι άλλοι. Ουσιαστικά έπαιζα. Ξεκίνησα να παίζω, ρε παιδί μου, online. Ωραίος. Ξεκίνησα να παίζω online. Όταν συνέχισα όμως, κάποια στιγμή με πέταγε. Ξέρεις, έκανε τέτοιο. Από σύνδεση γραμμή. Και με πέταγε. Ναι, ουσιαστικά έχανα τα πάντα. Δηλαδή, κατάλαβα ότι διαφορετικό campaign είχα σαν online και διαφορετικό campaign σαν offline. Βέβαια, δεν μου κρατάει high score σαν offline. Δηλαδή, το high score μου, το rank μου φαίνεται, ας πούμε, σαν ένα στεράκι. Ναι, σαν να μην έπαιξα. Ενώ παίζω ουσιαστικά offline. Ευτυχώς έχεις και το φίλο να σε σώζει. Φίλε, έτσι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι και λίγο μαλακία. Οπ, 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 οπ. Δεν ξέρω αν είναι και λίγο μαλακία, ας πούμε. Γιατί, ρε φίλε, αφού παίζω campaign, ας πούμε, γιατί να μου το μετράει, ας πούμε. Γιατί να μην ανεβάζετε στατιστικά μετά. Και στα τέτοια το κάνει αυτό. Και στα τις κονσόλες και παντού. Έτσι γίνεται. Έχει διαφορετικό δηλαδή save game στο. Τα στατιστικά σου τα κρατάει μόνο όταν είσαι online. Στην ουσία πέρα από τα achievement και αυτά. Α, πάρε αυτό. Ωραίος. Όλα όπως θα βρεις. Κατά λάθος έπεσες. Ήθελα να πέσω να δω τι έχει. Ναι, ναι. Να είδες. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε πολλές φορές. Πάμε να φτιάξουμε με το λαμπάκι. Για φτιάξε λίγο το τυσολί να πουστάζει. Έχεις φέρει μαζί σου κάγουρα. Κάτσε να φτιάξω. Γι' αυτό ήρθαμε ούτως ή άλλως. Απλά έτυχε και βρήκαμε και κάτι ρομπότ. Ωραία μαλάκα. Τι έριξε. Πυράβλους. Άμα είναι πάλι αυτοί με τους πυράβλους, μπουτσίσαμε. Εντάξει, έχουμε χάσει χέρια, πόδια εκεί. Κάνε και κανένα Q. Ουσιαστικά σου αποκαλύφθηκε που βρίσκονται. Δεν χρειάζεται, ρε. Άμα ήθελα θα παίζα Battleground. Κι εγώ έτσι έλεγα την άλλη φορά. Κοίτα εδώ πώς θα αποκαλυφθούν. Ω, δεν νομίζω ότι θα ζήσεις πολύ κάτω που πήγες. Να, αλλά το έκανα ωραία. Ωραία το έκανες, αλλά. Ωραία, πάει το tanks. Το χάλασε, το έπρεπε να το φτιάξεις. Δεν είμαι engineer. Μαλάκα πόσους έχει. Όπα, όπα, όπα. Κάτσε λίγο πίσω να ηρεμήσεις. Να ηρεμήσω. Θυμάσαι ρε φίλε παγιά που είχαν όλοι health bar. Όλα τα FPS είχαν health bar και έπρεπε να βρει ενέργεια. Θα μου πει εντάξει πόσο χαζό και. Στα Call of Duty δεν υπήρχε health bar. Απλά πάντα αυτή ήταν. Και στα Metal που ήταν πιο παλιά. Τα Medal of Honor τα πρώτα ήταν με health bar. Είχανε. Δεν θυμάσαι. Αν ναι, είχε PlayStation 1 πάντα. Σωστό, σωστό. Κουτάκια είχε. Είχε τα κουτάκια κάτω. Και το θέμα είναι ότι εντάξει προφανώς είναι unrealistic το να παίρνει κάτι από κάτω και να το τρως και να γεμίζει η ενέργειά σου. Αλλά επίσης unrealistic είναι. Είναι και να. Είδες καλά στις σφαίρες σου να δω τώρα θα κάνεις. Πρέπει να είναι πολύ πίσω αυτό, φίλε. Κάπου εδώ θα είναι. Πρέπει να είναι αρκετά πίσω. Α, όχι, είναι από πάνω. Πούτσα μπάλα και γαράτε. Φύγαμε. Σιγά σιγά. Προχώρα γιατί δεν σε βλέπω. Μπορείς να κάνεις και. Μπούμ. Μπορείς να κάνεις και κανένα Q. Μπορείς το χρειάζεσαι τώρα. Όχι, ρε. Βλέπω, είναι πολύ μακριά, είναι πολύ μακριά. Τσάμπα χαλά στις σφαίρες σου. Το σκότος. Φίλε, εμπειρία. James Bond. James Bond θα γίνω. Που λέει και το λαϊκό άσμα. Έχεις μια χειροπομπίδα στον κόλλο. Δεν στο συστήνω αυτό. Πίσω σου, πού είναι. Πάνω είναι όλοι. Ναι, ρε. Ναι, αλλά βάλα και λες. Άρε Ράμπο, με ένα οπλάκι ρε, όλα θα τα κάνεις ρε. Αριστερά είναι, αριστερά. Ωπ, ναι.
Να δεις πως φαίνεται. Την πέταξε τον εαυτό του ρε μαλάκα. Με διπλή επιτυχία μου. Να δεις πως θα φαίνεται μετά στο βίντεο αυτό το. Ω άνθρωπος. Τώρα κλείστηκες μόνος στη γωνία. Σιγά σιγά. Μετά με το πλάκι. Δώσε χρόνο. Κατάφερες πάντως, ρε. Πω ρε φίλε, κοίτα τι γίνεται. Ευτυχώς που υπάρχει και ο άλλος, έτσι. Ο φίλος σου. Οι φίλοι σαν δύσκολα φαίνονται. Εγώ στην κηδεία του πρώτος, εκεί, από πάνω. Ρε, με σημαία της Αμερικής τον θάψεις μαζί. Ω, έφαγες μία μαλάκα, ξόφαλτσι. Πέρασε ο Stinger μαλάκα και σου ξύρισε εδώ, το σε έκανε κάγκουρα. Σου ξύρισε το δεξιά πλευρά, την αριστερή πλευρά. Θα μοιάζει τον Δίας, φίλε. Τι ωραία όμως την πέρασα. Αν και μην λέμε μεγάλες κουβέντες, γιατί παίζει μαλακία. Κάτσε, δεν έχει κανένα να γεμίσει ενέργεια δίπλα σου. Έχει ενέργεια να γεμίσει. Χρειάζομαι κάτι. Με το πλάκι θα συνεχίσει. Α, έλα, έχει. Έχει. Αρχίδια έχει. This is where it all went down. The computer over there should give us some insight into how they got the explosives on board. Οκ, για να δούμε πώς μπήκανε τα explosives. Ψάνεις, αν θυμάσαι, σου θυμίσω ψάνουμε πώς έγινε η έκρηξη στο τρένο. Ναι, μόνο. Βρήκαμε αυτό το βλάκα εκεί πέρα και καλά. Ωπ, ωραίο αυτό. Cargo car. GUIs. GIUs, μάλλον. Να τα explosives. Αυτό μου κάνει λίγο Skynet πάντως με τα ρομποτάκια. Ωραίο είναι ρε φίλε, μ' αρέσουν εμένα αυτά πολύ. Ξέρεις τι θέλω να κάνω let's play, γιατί τώρα δεν έχω χρόνο να κάτσω να το κάνω ολόκληρο review. Για το πες. Mad Max. Βασικά δεν το έχω παίξει καθόλου. Και το σκέφτομαι, αν και πέρασε λίγο μισό σκέφτος. Ναι. Εντάξει, πέρασαν 6 μήνες ρε φίλε, και τι έγινε. Εντάξει, πολλοί το έχουν δει γι' αυτό. Αυτό είναι το δει όμως. Αφού θα το δω, που θα το δω, να μην το δείξω και στους άλλους. Α, ναι, εντάξει. Όπως ναι, έχουμε έτοιμο και το Shadows of Mordor. Οκ, okay, περσινό, αλλά γαμάει. Το Shadows of Mordor το έχω παίξει και εγώ αρκετά στο PlayStation 3. Είναι ωραίο, ρε φίλε, πολύ μου άρεσε. Μη σκοτώ στον ανθρωπάκο, εντάξει. Κάτι είχε εδώ πέρα να πάρουμε. Εδώ. Oh. Το bullet ήταν να πάρουμε. Δεν έχει να πάρει, βγαίνουν ρομπότ εδώ. Πόσο ξέρει. Το νου σου. Τι, πώς το ξέρω, αφού. Είδε όμω ατάρα έχει άλλη πυροβολισμή γύρω-γύρω και άλλη κάπου απλά. Τίποτα, ρόλο σκουπίζει τον πάγκο. Εντάξει, φύγε. Κρύψου, κρύψου. Δεν έχω ανάγκη, ρε. Θα μείνει από σφαίρε πάλι. Άρα έχει να γεμίζει κι ο. Εδώ. Μη το κάνει αυτό. Ήταν ωραίο. Νόμιζα ότι θα πετάξει χειροβομβίδα. Μα αυτό πήγα να κάνω. Και λέω θα γίνει μαλακία. Με γωνία κιόλας από εδώ. Αυτό, αλλά. Μήπως δεν πάει καλά η γωνία είναι το θέμα. Θα φάνει, θα τρέξω πίσω. Πολύ ρομπότ ρε φίλε, δηλαδή. Αυτό μου θυμίζει μια πίστα που είχε στο. Η άλλη εκεί έτσι κοιμάται, δεν βλέπει ταινία, ξέρω. Σου θυμίζει. Περίμενα να θυμηθώ, στο Modern Warfare το 3. Πέφτουνε. Κάτσε, μην χαλάσε. Νόμιζα ότι μπορούσα να την πέσω εγώ πριν μου την πέσουν. Που και καλά είχες αποστολή πάνω, να. Πάνω. Ε, πώς πας. Πηδάς, πώς πας. Α, είναι easy. Τι γίνεται τώρα. Μην χαλάς πολλές σφαίρες. Μόνες τους χαλούνται και δεν τις χαλάω εγώ. Δεν σε βλέπω καλά. Μην περιμένει λίγο να γιάνεις, γιατί όσο περνάει ο αέρας και αναπνέεις. Φτιάχνω. Φτιάχνει κιόλας. Μπράβο ρε. Ήταν έξυπνο. Μπράβο ρε, έχει 5 ρομπότ κάτω, ας πάω πάνω τους. Ας αγκαλιαστούμε. Τζερόνιμο. Είδες όμως. Μ' άρεσε όμως. Τζερόνιμο. Δεν σε βλέπω καλά. Για κάτσε λίγο. Δεν βλέπεις καλά. Παραδέξω. Εγώ βλέπω εσύ έχεις λίγο κάτι. Έχεις αίμα στα μάτια. Ναι, αίμα. Για να.
Ρε φίλε, το γάμισες φίλε, το γάμισες, θα έρθουνε. Θα έρθουνε. Κρίμα, θα παίξεις δύο φορές την ίδια πίστα. Κρίμα. Αυτή δεν το ξέρω. Μπορείς να βαρέσεις κιόλας έτσι. Με λία δηλαδή εννοώ. Έρχονται μαλάκα, δίκιο έχεις. Έρχονται μαλάκα, το μαλάκα, είπες. Πώς να μην έρχονται, τι έτσι είναι που κάνεις speedrun και περνάς όλη την πίστα. Τι παίζω, 10 μέτρα σιγά, είσαι εσύ και την εμπειρία. Σκοτωθικές, πάλι. Το έκανα ωραίο. Κάντους και τέτοιο ρε, κάντους και μιλή. Πιάνεις αυτούς. Ναι, πιάνει. Α, δεν ήξερα. Έτσι νομίζω δεν ήξερα. Α, το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Από ό,τι θυμάμαι πιάνει τώρα. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Οπ. Τους πήρε ο αέρας. Εντάξει, τι πειράζει. Μην πηδήξεις πάλι. Πέτα μια χειροβομβίδα άμα θέλεις. Δεν έχω. Ούτε χειροβομβίδες δεν έχω δηλαδή. Έχεις μια tactical. Είναι με το E αυτή, αλλά δεν κάνει τίποτα. Άμα δεν κάνει τίποτα, δεν πρέπει να το παλέψω. Απλά τους καθυστερεί ουσιαστικά. Τζερόνιμο. Γέμισε εδώ. Ναι, μάλλον θα μου χρειαστεί. Α, τώρα έχω. Όπα, όπα. Αλλά πάρετε τώρα. Ναι, καλά. Τίποτα. Boom. Δεν τους έκλασες. Ξαναπήγαινε να γεμίσεις τώρα. Βοήθησε. Αφού τους φας. Άμα τους φας. Δεν με έχεις ικανό. Πώς είναι ρε μαλάκα. Αυτές ο ένας είναι υποχθόνιος. Τυποκάρδια στο... Beverly Hills. Στο Call of Duty Black Ops 3. Μαλάκα, έπρεπε να ονομάσουμε την τέτοια. Έπρεπε να ονομάσουμε τα βίντεο αυτά τη σειρά, όχι παίζουμε, ξέρω εγώ. Σκοτωνόμαστε. Ναι. Τα νουμπάκια παίζουν. Black Ops 3. Εντάξει, μωρέ, θα το μάθουμε κι αυτό. Ωπα, να τα κρυκτικά. Λοιπόν, πατάς το κόβι στο κόκκινο καλώδιο και μπουμ! Δεν είναι καλώδιο. Ωραία. Κοίτα άλλο το χαλαρό. Δεν τρέχει τίποτα ρε. Το μπαφάκι επειδή δεν είναι εκεί. Όλα ήταν τόσο εύκολα. Να την αγκαλιάσω. Τα γάμισε όλα. Να την αγκαλιάσω λέει. Ωπ, κοιμάσαι κύριε. Τώρα θα με μαζέψουν κομματάκι άμα θες να βολογήσουν πάλι. Θα σε μαζέψουνε ρε, τέτοιο, με σπυράκι. Μετά θα τα ενώσουν όλα. Ηλεκτρική σκούπα. Παπ, δεν είναι τίποτα, πενάνεσαι. Α, με υπομονή. Εδώ ο καραφλίσκος ποιος είναι. Ρε το μπού στη συνέχεια να πούμε. Ναι, έξι παντού με τα όπλα πάει αυτό, στο χειρουργείο, στο τέτοιο. Τίπα, ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό ποιος είναι. Α, ο Τέιλορ, ο άλλος ο φίλος σου. Δεν έχω φίλο. Τον περιποιήθηκες καλά για αυτόν. Δεν θυμάμαι τίποτα. Πού να θυμάσαι, αφού τον άφηνες να κάνει όλη τη βρωμοδουλειά. Μαλάκες. Να τα. Όπα. Κάτι γίνεται εκεί. Οπ, πάλι Ουσμπεκιστάν. Πάμε στο Ουσμπεκιστάν, στην Ταϊλάνδη. Πάμε, σου λέει. Σκότωσες καρχαρίες, ψάρεψες, φάλαινες. Προετοιμούσα το άλλο επειδή ήταν στη Σαντορίνη. Να τα. Εσύ τα κάνεις αυτά. Μάγκα. Τραβάς φωτογραφίες, έγινες και παπαράτσι, ό,τι θες. Όλα ρε, όλα εσύ τα έκανες. Τζάμπα ταξιδάκια. Στη Σιβηρία εκεί, ναι, να. Μαρόκο. Δεν σε χαλάσε. Ούτε αυτό. Έγινες και Assassin's Creed, έγινες και Hitman. Ωραία. Τα πήρες όλα αυτά. Enter λέει. Να χαιρετήσουμε. Τι να χαιρετήσουμε. Το πρώτο μας κομμάτι. Ας χαιρετήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Του χρόνου πάλι, ξέρετε. Ναι. Όταν ξαναμαζευτούμε εκείνη η κάμερα. Ναι, γεια σου κάμερα. Γεια σου μπουκάλι με νερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε που... μας είδατε για ακόμα μια φορά. Ναι. Και ξέρετε, την άλλη Πέμπτη πάλι.
Ναι, συνέχεια. Έτσι. Τα λέμε. Αδειά. Γεια.